πρόβλημα. Και αυτό τότε. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί. Νομίζω απαντάτε και αυτό. Συμφωνώ με τον κύριο Βατικιώτη ότι το μοντέλο της Νορβηγίας είναι το καλύτερο. Ίδρυσε τη δική της εταιρεία Statoil. Αγόρασε ή νίκιασε ή έμαθε τεχνολογία, τέλος πάντων, τεχνογνωσία, και βγάζει το δικό της πετρέλαιο. Παρακάτω. Ας πούμε πως εμείς, φοβούμενοι τα περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν πάμε στο Ιόνιο να βγάλουμε πετρέλαιο, το δικό μας πετρέλαιο. Και αγοράζουμε πετρέλαιο. Επειδή είμαστε σε μη χυμαζόμενη οικονομία και μας περισσεύει το συνάλλαγμα και το βγάζουμε για να φέρουμε από μακριά πετρέλαιο. Από την Ιγυρία, όπως είπε ο κ. Βατικιώτης, μουσουλμανική χώρα, από τα κράτη του κόλπου, μουσουλμανικά κτλ. Δηλαδή τη ζημιά την πάθουν οι άλλοι. Άνθρωποι είναι και εκεί, μάνα έχουν και αυτοί κτλ. Και αγοράζουμε πετρέλαιο από αυτούς. Και το φέρνουμε από δεκαπλάσια απόσταση μακριά, 20πλάσια απόσταση μακριά. Αυτό σημαίνει πολλαπλάσιο καυσαέριο κατά την κίνηση του πλοίου που θα φέρει την ποσότητα πετρελαίου που παραγγείλαμε. Την κλιματική αλλαγή τη σκεφτήκαμε. Βεβαίως. Παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτή η πολλαπλάσια ποσότητα πετρελαίου που πρέπει να καεί για να κινηθεί το πλοίο να φέρει την ποσότητα που παραγγείλαμε, δεν πέφτει από τον ουρανό στη δεξαμενή του πλοίου, αλλά πρέπει να ακολουθεί τα εξής βήματα που τα λέω αντίστροφα. Μεταφέρεται στη δεξαμενή του πλοίου, έχει διελιστεί σε τοπικό διελιστήριο, έχει εξορυχθεί, έχει υποστεί έρευνα το κοίτασμα για να εξευρεθεί, έχουν γίνει και πόλεμος για να κατοχυρωθεί το κοίτασμα κτλ. Όλο αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πολλαπλάσιας ποσότητας πετρελαίου το σκεφτήκαμε για το περιβάλλον κτλ. Πάω παρακάτω. Φέρνουμε αέριο από τη Σιβηρία. Όλες αυτές τις σωληνώσεις για να τοποθετηθούν εκεί πέρα, να λειτουργήσουν, να κατασκευαστούν κτλ. Δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δεν εξαρτώμαστε εμείς ενεργειακά από αυτές τις χώρες. Αν γίνει ένα επεισόδιο θερμό με την Τουρκία, ποιος θα μας πουλήσει πετρέλαιο, θα μας κάνουν γυμνάσια αυτοί, μιλημένοι από την Τουρκία, ομόθρυκη χώρα, ότι ξέρετε, πάθαμε ζημιά, δεν μπορούμε να σας στείλουμε κτλ. Να έχουμε το δικό μας πετρέλαιο, θα κινηθούμε τα πολεμικά μας πλοία, τα πολεμικά μας αεροπλάνα κτλ. Καταλαβαίνετε που πάμε χωρίς δικό μας πετρέλαιο. Και εφόσον απαντάτε το θέμα του περιβάλλοντος και της σεισμοπάθειας από τα παραδείγματα της Νορβηγίας κτλ. Με δική μας κρατική εταιρεία, τι άλλο χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε πετρέλαιο όχι μόνο για ενέργεια, αλλά και για προϊόντα, όπως είπα και πριν. Και πάω παρακάτω. Τελευταίο. Είναι γνωστό ότι στη φύση τα κενά έχει η φύση την τάση να τα αναπληρώνει γρήγορα. Αργά, πολλές φορές ή και γρήγορα. Στα ανθρώπινα αυτό διατυπούται ως εξής. Ό,τι δεν φυλάσσεται είναι διαφιλονικούμενο. Εμείς κοιμόμασταν τόσα χρόνια με τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και να που μας προέκυψε η Τουρκία νοτίως της Κρήτης. Και όχι μόνο αυτό. Και βορείως της Κρήτης έχει κυκλοφορήσει χάρτης που συνδέει την αρχαία Καρία, απικία το 700 περίπου π.Χ. των Σπαρτιατών, τη συνδέει με διάβλο κανονισμό αποκλειστικής ζώνης βορείως της Κρήτης, καταπίνοντας κύθυρα-αντικύθυρα με την Ισία. Θα φτάσει και εκεί η Τουρκία. Και ξέρετε και πού θα φτάσει? Θα κανονίσει η Αλβανία, φιλική προς την Τουρκία, με την Τρίπολη. Άμα δείτε στο χάρτη, είναι ευθεία διάβλος στα ανοιχτά του Ιωνίου που συνδέει την Αλβανία, την νοτιοδυτική Αλβανία, με την Τρίπολη, όπου παραμένει ο Σάρατζ και ίσως πάει σε ομοσπονδία η Λιβύη, με το βορειοδυτικό μέρος υπό τον Σάρατζ και την υπόλοιπη Λιβύη υπό τον Φαχτάρ. Αν γίνει έτσι, θα μας προκύψει και στο Ιόνιο η Τουρκία. Θα σκεφτήκαμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Έχουν ανοιχθεί πάρα πολλά ζητήματα και επομένως δεν μπορεί. Καλώς ανοίχτηκαν. Είναι πλούσια η συζήτηση. Ωστόσο θα προσπαθήσω να μείνω στο θέμα που έχουμε σήμερα. Έχει μια σημασία πρακτική και αναγκαία. Θέλω να θυμίσω ότι
Καταρχήν να πω δύο κουβέντες για τον Ιστιμέτ που δεν έγινε πολύ συζήτηση και πώς εμπλέκεται. Τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ισραήλ, το Λεβιάθαν νομίζω λέγεται, ανακαλύφθηκαν το 2010. Ο νόμος του Μανιάτη που πέρασε από τη μνημονιακή κυβέρνηση τότε του Πασόκ είναι το 2011. Με αυτόν τον νόμο γίνεται τώρα η εξορίξη ακόμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 εμπήκε η ιδέα και η προσπάθεια να γίνει ο αγωγός αυτός από το Ισραήλ μέσω Ελλάδας και Κύπρου προς την Ιταλία και την Ευρώπη το 2013. Οι έρευνες, ξέρετε, γίνανε μετά το 2015 και το 2016 και τα λοιπά. Τις έρευνες τώρα που γίνονται στο Ιόνιο, για να πιάσουμε εδώ την περιοχή μας, που κάνει η Exxon και οι άλλες οι εταιρείες, τα σχέδια νόμου που υπογράφηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταθάκης τα υπέγραψε, ο Υπουργός Ενέργειας. Και τα πέρασε τώρα προχθές από τη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, πριν από λίγες μέρες, ένα μήνα, ενάμιση. Στο οποίο η πρώην κυβέρνηση που το έφερε στη Βουλή αυτό το σχέδιο νόμου ψήφισε παρόν. Αυτή είναι η κατάσταση με την οποία βρισκόμαστε. Και βεβαίως, αν είδατε τις ειδήσεις εχθές, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν στην Ιταλία και διαπραγματεύεται με την Ιταλία αυτή την περίοδο την αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Ενώ οι περιοχές έχουν δοθεί προς έρευνα για το πετρέλαιο 1-2 χρόνια πριν στις εταιρείες. Δεν έχουμε κανονίσει με την Ιταλία, δεν υπάρχει οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θέλω να πω ότι μαζί με αυτά που είπε ο Γιάννης στην αρχή, το ότι δηλαδή μοιράστηκε το οικόπεδο και όλη η χώρα σε οικόπεδα τη θάλασσα όπως τη βλέπεις από πάνω, όχι όμως με τις πραγματικές συνθήκες που βρίσκονται στο βάθος και τα ρήγματα τα σεισμικά που υπάρχουν και δόθηκε στις εταιρείες. Με τον νόμο του Μανιάτη προβλέπεται ότι το παρατηρητήριο περιβάλλοντος την ευθύνη θα την έχει ο επενδυτής ο οποίος κάνει την επένδυση. Αυτό βγάζει τελείως απ' έξω, Λεωνίδα, το ζήτημα ότι θα υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον το κέρδος είναι το πρώτο. Και βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε, και το έχω πει και άλλες φορές, ότι το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης το έχει η χώρα μας, το 50% της σεισμικής ενέργειας της χώρας μας το έχει η περιοχή από τη Λευκάδα μέχρι τη Ζάκυνθο. Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο. Σε αυτό τα τρία είμαστε πιο σεισμογενής περιοχής της Ευρώπης μέχρι τα Ουράλια, που έλεγε συγχωρεμένος ο καθηγητής από το Θεσσαλονίκη Νίκη, ο Παπαζάχος. Λοιπόν, Βασίλης ζει, ναι. Τον πέθανα πριν την ώρα του, ναι. Είναι ομότιμος κι αυτός, είναι ο γιος τώρα, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, επομένως, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι έχουμε μια... Και δεν είμαστε στην περίοδο αυτή που λέει, είπε πριν ο Λεωνίδας, δηλαδή να επιλέξουμε τι μοντέλο ανάπτυξη θα έχει η χώρα μας στον τομέα της ενέργειας. Το μοντέλο υπάρχει ήδη, είναι αυτό, της εκχώρησης στα μονοπόλια και στον υπεριαλισμό του ενεργειακού πλούτου, με ό,τι βγαίνει να πηγαίνει στη μαύρη τρύπα του χρέους και με τις τοπικές κοινωνίες να προσπαθούν μέσω του 5% να δελεάζονται, το οποίο αυτό 5% με την απόσβεση που θα κάνουν οι εταιρείες όσον αφορά τα έξοδα της παραγωγής και εκμετάλλευσης μπορεί να έρθει μετά από 10, 15, 20 χρόνια, δεν δίνεται από την αρχή της εκμετάλλευσης, δεν προβλέπεται. Μάλιστα στην πρόταση συνάντηση που είναι σημαντική από την άποψη του τι υπόθηκε που έκανε ο Νετανιάχου με το Μητσοτάκη στην Αθήνα, αν είδατε, ο Μέντα Νετανιάχου είπε ότι στο φυσικό αέριο που θα μπαίνει σε αυτόν τον αγωγό τον EastMed το Ισραήλ θα συμβάλλει με το 20% και επομένως το 80% θα πρέπει να το επιβαρυνθεί η Κύπρος, όχι να επιβαρυνθεί, να το βάζει στον αγωγό για να έχει οικονομικό αποτέλεσμα η Κύπρος και η Ελλάδα. Και ο Μητσοτάκης είπε ότι προσδοκούμε από τα κοιτάσματα αερίου, φυσικού αερίου στο Ιόνιο να ο αγωγός αυτός να ενισχύεται. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο. Συν το προηγούμενο που υπόθηκε για τις μονάδες που βγαίνουν του Λιγνίτη εκτός της παραγωγής και γίνεται κινητοποίηση των εργαζόμενων στην Κοζάνη, δεν θα καταργηθούν οι μονάδες παραγωγής. Το εναλλακτικό είναι να λειτουργούν με το φυσικό αέριο, το σχιστολιθικό, από το φράγκινγκ που θα εισάγει η χώρα μας μέσω Αλεξανδρούπολης από τις ΗΠΑ, το οποίο είναι πιο ακριβό και από το ρώσικο φυσικό αέριο που δίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν
κάτω μια βαρύτατη δουλεία όσον αφορά πέρα από τα άλλα ζητήματα και τα θέματα της ενέργειας και του σχεδίου που εξυφαίνεται. Και σωστά υπόθηκε πριν ότι η ελίτ και της Κύπρου, όχι μόνο η ελληνική, και η αστική τάξη της Κύπρου και η ελίτ της Κύπρου και η ελίτ η ελληνική, θεώρησαν ότι με την, τα μεγάλα μονοπόλια που θα στηρίζονται από φρεγάτες και από παραπλανοφόρα θα μπορούσαν να επιβάλλουν λύσεις που θα ήταν υπέρ των συμφερόντων των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι μέσα σε αυτές τις εξελίξεις υπάρχει παρέμβαση της Τουρκίας, η οποία εξελίσσεται και προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης και στη Συρία, όχι μόνο στο Αιγαίο, και η προσπάθεια που γίνεται η αναθεωρητική στον χώρο του Αιγαίου, αλλά και στον χώρο της Συρίας, όπως γνωρίζουμε, με ανοχή εκεί της πολιτικής που εφαρμόζει και της στρατιωτικής επέμβασης, και στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μάλιστα προσδοκά, προσβλέπει και σχεδιάζει να φτιάξει και αεροπλανοφόρο, το οποίο δεν το χρειάζεται για το Αιγαίο, το χρειάζεται για παραπέρα ενέργειες. Το ζήτημα είναι, να τελειώσω, ότι η δική μας άρχουσα τάξη από την εποχή που έγινε η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή από το 1982 μέχρι σήμερα, δεν είχε κάνει τίποτα για τη διασφάλιση αυτών των θαλασσίων ζωνών. Τώρα γίνεται συζήτηση με την Ιταλία. Να σας πω μόνο ότι η Λιβύη, που συνήψε ο Σάρα συμφωνία με την Τουρκία, έχει ήδη κάνει συμφωνία θαλασσίων ζωνών με τη Μάλτα και με την Τινησία. Και μέχρι το 2011 που ήταν ο Καντάφη, θα μπορούσαν άνετα εδώ οι κυβερνήσεις της χώρας μας να έχουν κάνει τέτοιες συζητήσεις σε μια κατεύθυνση επίλυση των προβλημάτων. Και τώρα ζητήματα που δεν λύνεις σε μια περίοδο τα βρεις μπροστά σου με πολύ διαφορετικό και επίφοβο τρόπο στο μέλλον. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κατά βάση είναι για τα σύνορα τώρα. Κοιτάξτε, τα σύνορα χαράσονται μετά από ένα πόλεμο από τους νικητές. Έτσι δεν είναι, πάντα έτσι δεν ήταν, έτσι ήταν. Και όλο αυτό είχε τεράστιο κόστος για τους λαούς, παραδείγματος χάρη. Βαλκανική πόλεμη, μικρασιατική εκστρατεία, πάνω από 2,5 εκατομμύρια ξεκυρισμένους Έλληνες, Τούρκους, Βουλγάρους κτλ. Κτλ. Και χαραχθήκαν τα σύνορα όπως χαραχθήκαν. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς το κίνημα σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, με το σημερινό σχετισμό, πρέπει να πει δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνουν με τα σύνορα, ας αλλάξουν κτλ. Βεβαίως με ένα άλλο συσχετισμό τα πράγματα μπαίνουν αλλιώς. Ούτε σημαίνει βέβαια ότι εμείς, εγώ και με την κατάσταση που είναι τώρα οι Κούρδοι, αν μου έλεγες να αποκτήσουν κράτος οι Κούρδοι θα σου έλεγα ναι. Αλλά, έχει πάρα πολλά αλλά, πίσω χρειάζεται λοιπόν το κίνημα να κρατήσει το σύνθημα σταθερά σύνορα. Ό,τι αλλάξει, θα αλλάξει στην κατεύθυνση που θέλει ο υπεριαλισμός. Διαμελήσαν την Ιουγκοσλαβία. Έτσι. Και πολλά άλλα. Τους πείραξε που οι Ρώσοι πήραν την Κρυμαία, που βεβαίως δεν ήταν καλό. Αλλά για το Κόσοβο ήταν αυτοί που επιβαλάνε αυτή την... Το δεύτερο, νομίζω πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι βαθύτερα το εξής πράγμα. Η Τουρκία είναι επιθετική δύναμη, αναθεωρική βεβαίως είναι. Και μάλιστα με ένα κραυγαλαίο τρόπο. Η Ελλάδα τι είναι? Ο άξονας Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος είναι αμυντικός άξονας. Εναντίον τίνος στρέφεται? Δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Όταν εγκαθιστά τους Αμερικανούς και πας να τους δώσεις και με τη δική σου συμμετοχή την απόλυτη κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό τι είναι? Και επειδή όταν λέμε Ελλάδα υπάρχει η ελληνική αστική τάξη και η ελληνική πολιτική τάξη, αλλά υπάρχουμε και όλοι εμείς, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να υποστηρίζουμε μια πολιτική επιθετική. Γιατί είναι επιθετική πολιτική. Εγώ θα σας έλεγα και κάτι άλλο και θα το πω και μπας περιπτώσει σκεφτείτε το. Είναι σωστό στην Ανατολική Μεσόγειο να χαραχθούν οι περιβόητες ΑΟΖ
Και για την Τουρκία θα πρέπει να μείνει μια στενή λουρίδα πέρα-πέρα κατά μήκος των νότιων παραλίων της. Πώς λύνεται, θα μου πεις. Με τις σημερινές συνθήκες δεν λύνεται. Σε άλλες συνθήκες όμως μπορούσαν οι χώρες να βρουν κάποια άκρη και να λύσουν το πρόβλημα διαφορετικά. Και κλείνω με το αρχικό ερώτημα λέγοντας το εξής. Πρέπει να σκεφτούμε βαθύτερα. Ναι, θα υπερασπίσουμε την κυριαρχία της χώρας. Ναι, θα υπερασπίσουμε αν χρειαστεί τα σύνορά της. Αλλά τα σχέδια πέρα από αυτά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι θα κάνουμε. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ και έτσι το σκέφτομαι. Ευχαριστώ. Και αυτό με αφορμή είπε κάποιος κύριος προηγούμενα για τη γενιά μας η οποία χρεοκόπησε την Ελλάδα. Μέσα σε όλη τη συζήτηση των τελευταίων καιρών έχουμε δει αυτή την μαχητικότατη κοπελίτσα από τη Σουηδία που ανοίγει τα θέματα τα περιβαλλοντικά, η οποία μόνιμα κατηγορεί την προηγούμενη γενιά η οποία προκάλεσε την κλιματική κρίση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει η συζήτηση να αποσυμφορηθεί από το να αποδίδουμε ευθύνες στις γενιές. Δεν υπάρχουν γενιές, υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, και αντί η κάθε γενιά να βρίζει την προηγούμενη γενιά λέγοντας εσύ μας χρεοκόπησες ή εσύ προκάλεσες την κλιματική κρίση, καλύτερα τα βέλη μας να στρέφονται εκεί που πρέπει και να αποδίδουμε τις ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν για την κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα και ο πλανήτης και πολύ περισσότερο το κοινωνικό ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Μια κουβέντα και από μένα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Λεωνίδας. Γι' αυτό ρώτησα το φίλο κιόλας αν εννοεί εμάς τους απλούς ανθρώπους σαν γενιά. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε ο Λεωνίδας. Και θέλω να πω κλείνοντας ότι νομίζω, παρότι επεκτάθηκε η συζήτηση ευρύτερα από το στενό θέμα που είχε, νομίζω καλά έκανε και επεκτάθηκε. Πιστεύω ότι ήταν μια γόνιμη πλούσια συζήτηση και ευχαριστώ πολύ όλους που μείνατε μέχρι τέλους και με προσοχή και όλους όσους πήραν το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι. Και εγώ με τη σειρά μου δύο λόγια. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τους ομιλητές για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και απαντήσεις, αλλά και όλους εσάς που συμμετείχατε είτε με ρωτήσεις είτε με παρεμβάσεις. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα δικαιολογεί αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε. Νομίζω ότι ήταν μέσα στα ερωτήματα που ήθελε να απαντήσει ο κόσμος ή τις σκέψεις που ήθελε να ξεδιπλώσει γύρω από αυτά τα θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας ή και πολεμικών σειράξεων, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, όταν οι εξέδρες υποστηρίζονται ή περιστοιχίζονται από πολεμικά, αργά ή γρήγορα αυτό το πράγμα θα προχωρήσει και μπάνει και εμάς το παιχνίδι. Ευχαριστώ όλους σας για μια ακόμη φορά και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε μαζί σας στους προβληματισμούς αλλά και στη δράση, γιατί καλές είναι οι συζητήσεις αλλά πρέπει όμως να γίνουν και οδηγός δράσης, και η περίπτωση προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα αυτά τα θέματα πρέπει να μας βρει εκεί που πρέπει να είμαστε στις αντίστοιχες καταστάσεις, είτε προχωράνε κυβερνητικές αποφάσεις είτε προχωράνε οι επεμβάσεις οι υπεραλιστικές και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ.